Ναι. Εμπρός. Ναι. Η Δεσποινή Σάνα Μαργκό. Ναι. Ξέρετε ποια είμαι? Όχι. Μια φίλη σας. Έχω πολλές φίλες. Έχουμε πολύ καιρό να ειδωθούμε. Αλλά εγώ παρακολουθώ τα ίχνη σας. Έχω ένα μαγικό καθρέφτη. Τι πράγμα? Ένα μαγικό καθρέφτη που σου δείχνει το μέλλον. Όλες οι παλιές μου φίλες εμφανίζονται εκεί μέσα πότε-πότε. Απόψε ήταν η σειρά σου. Εμένα. Μα ποια είστε παρακαλώ? Η Εύη. Η Εύη Λινάρ. Με θυμάστε? Ναι. Ναι. Έμαθα ότι ο γέρος σου πέθανε και σ' άφησε πολλά λεφτά. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Τα χρήματα έχουν μεγάλη ευθύνη. Ίσως να μπορούσα να σε βοηθήσω. Σας ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι βοήθεια από μια ξένη. Ξένη? Μα είπα πως με θυμάστε. Προσπάθησα απλώς να φανώ ευγενής. Μια από αυτές τις μέρες θα με θυμηθείς για καλά. Μια από αυτές τις μέρες θα γίνω διάσημη. Θα βρίσκομαι σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να με θαυμάζουν. Μήπως αυτό σε κάνει να ζηλεύεις, Μαργκό? Μου φαίνεται πως είστε τρελή. Δεν είμαι εγώ η τρελή. Αυτή είσαι εσύ, Μαργκό. Εσύ δεν μπορείς να θυμηθείς. Και ξέρω γιατί. Γιατί ζηλεύεις. Με ζηλεύεις τόσο πολύ. Με έχεις βγει από τη μνήμη σου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν σας γνωρίζω. Κάνετε λάθος. Εγώ δεν κάνω λάθη. Εκείνο που σου χρειάζεται, Μαργκό, είναι ένας μαγικός καθρέφτης για να μπορείς να θυμάσαι τις παλιές σου φίλες. Μπορεί να σου δανείσω το δικό μου. Θα το ήθελες? Τον έχω εδώ μπροστά μου. Θα σου πω τι βλέπω. Όχι, όχι, σταθείτε. Σε βλέπω, Μαργκό. Όχι. Το πρόσωπό σου είναι μπροστά μου, φωτεινό και καθαρό. Κάτι έχει. Σου συνέβη ένα ατύχημα. Έχεις χτυπήσει. Το μέτωπό σου είναι πληγωμένο. Το στόμα σου τρέχει αίμα. Αίμα! Αίμα! Εσείς, Αλέκα. Μα βέβαια, Δεσποινής Μαργκό. Όταν δεν απαντήσατε, φοβήθηκαν πως είχατε πάθει τίποτα. Πες μου κάτι, Αλέκα. Εκείνο το τηλεφώνημα που μου έδωσες προλίγου στο δωμάτιό μου, από πού ήταν? Τηλεφώνημα? Στο δωμάτιό σας? Δεν θυμάμαι να συνέδεσα κανένα τηλεφώνημα στο δωμάτιό σας, Δεσποινής Μαργκό. Χτύπησε το τηλέφωνο. Σηκώθηκε και το πήρα. Δεν συνηθίζω να φαντάζομαι πράγματα. Δεν θυμάμαι να πήρα τον αριθμό σας, Δεσποινής Μαργκό. Τον πήρες? Μα συγχωρείτε, δεν το θυμάμαι. Εντολή της Δεσποινίδος Μαργκό, να μην ανέβει κανείς στο δωμάτιό της, αν δεν είναι γραμμένος εδώ. Τόνις Καρζής. Μάλιστα, κύριε Καρζή. 406, στο τέταρτο. Ποιος είναι? Ο παπουτσωμένος γιάτος. Άνοιξε μου. Πολύ χαίρομαι που ήρθες. Υπάρχουν καινούργιες εξελίξεις. Πέρασε πολύ καιρός. Που έχουμε να ειδωθούμε, σχεδόν ένας χρόνος. Δεν άλλαξες καθόλου. Μακάρι να έχω αλλάξει. Ο Στέργη είναι σήμερα μιας τρελής. Μην νομίζεις ότι υπερβάλλω. Σου έδωσα ακριβή περιγραφή του τηλεφωνήματος. Μπορεί να ήταν φάρσα. Αποκλείεται. Κατάλαβα από το ύφος αυτής της γυναίκας ότι θέλει να μου κάνει κακό. Έκλεψες καμιά νύχτα στον άντρα τώρα τελευταία? Μην αστείευεσαι. Δεν έχω βλάψει κανένα στη ζωή μου. Μου κάνει κατάπληξη ότι κάποιος μου κρατάει κακία. Συμβαίνει και στους πιο καλούς ανθρώπους. Ιδίως πιο καλούς. Τι γίνεται η μητέρα σου? Από ό,τι ξέρω, καλά είναι. Από ό,τι ξέρεις? Η μητέρα μου και εγώ δεν βρισκόμαστε πολύ καλές σχέσεις. Όταν πέθανε πέρσι ο πατέρας, άφησε όλη του σχεδόν την περιουσία σε μένα. Και της κακοφάνηκε? Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι και να έρθω να μείνω εδώ. Και ο αδελφός σου? Ο Αλέξανδρος είναι σαν και εμένα. Δεν άλλαξε καθόλου.
Μέτρησε δε. Γιατί? Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Είμαι λίγο ταραγμένη αυτές τις μέρες. Έξι χιλιάδες επτακόσιες. Είχα δίκιο λοιπόν. Κάποιος με κλέβει, Τόνι. Ίσως συστηματικά, ίσως μόνο μια φορά. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα έπρεπε να είναι σχεδόν 15.000 αυτό το πορτοφόλι. Πότε ανακάλυψες ότι σου λείπουν? Σήμερα το πρωί. Ξύπνησα νωρίς. Ήταν ακόμα σκοτεινά. Μια συζήτηση γινόταν έξω στο διάδρομο. Τι συζήτηση? Ένας άντρας και μια γυναίκα. Η φωνή της γυναίκας μου θύμισε αυτή που μου τηλεφώνησε. Την Εύη Λινάρδο. Και ταράχτηκα. Λες να ήταν αυτή? Δεν ξέρω. Αλλά άρχισα να αναρωτιέμαι τι λογαριάζει να βγάλει από μένα αυτή η Λινάρδο. Το μόνο που έχω είναι λεφτά. Αυτό λες να θέλει λεφτά? Δεν αποκλείεται. Μπορεί να θέλει να σε τρομάξει, ώστε να την πληρώσεις, να την ξεφορτωθείς. Μπορεί πάλι να μην ξαναφανεί. Φοβάμαι. Θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς. Τι? Να τη βρεις. Θέλω να τη δω, να της μιλήσω. Πρέπει να γλιτώσω από αυτή την αβεβαιότητα. Ίσως η αβεβαιότητα να είναι μέσα σου, Άννα. Ναι. Θα μπορούσες όμως να δοκιμάσεις. Το μόνο στοιχείο που έχω είναι ένα όνομα. Που μπορεί να μην είναι και δικό της. Όχι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Θυμάστε τι είπε? Ότι μια από αυτές τις μέρες θα γίνει διάσημη. Το σώμα της θα βρίσκεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι ποζάρει για ζωγράφους. Είναι μοντέλο. Από μοντέλα τίποτα άλλο. Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις από πού να αρχίσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα γραφεία που να προμηθεύουν μοντέλα. Θα μπορούσες να ρωτήσεις εκεί. Θα σε πληρώσω φυσικά. Με συγχωρείς. Όταν προσφέρομαι να πληρώσω κάποιον, δεν το εννοώ για προσβολή. Είναι απλώς το μόνο πράγμα που έχω να προσφέρω. Γιατί δεν πας στην αστυνομία? Δεν ωφελεί σε τίποτα. Δεν υπάρχει παρά μικρή απόδειξη ότι η Εύη Λινάρδο έκλεψε τα λεφτά μου. Όσο για το τηλεφώνημα, έχουν ένα σωρό τέτοια παράπονα κάθε μέρα. Τόνι, νομίζεις ότι ένα πρόσωπο μπορεί να επηρεάσει ένα άλλο να του συμβεί ένα ατύχημα? Καμιά φορά. Το νιώθω ότι αυτή η γυναίκα σκοπεύει να με καταστρέψει. Το ξέρω. Αν θες, πες το διέστηση. Πες το φόβο. Να μην σε κρατάω άλλο. Ξέρω πόσο είσαι απασχολημένος. Δεν είμαι καθόλου απασχολημένος. Και μη βιάζεσαι να με διώξεις. Αποφάσισα να σου βρω την Εύη Λινάρδο. Εμπρός. Η κυρία Φωκά. Μάλιστα. Δεν με ξέρετε, αλλά είμαι φίλη του ανδρός σας. Μπορεί να σας μίλησε ο Μπάμπης για μένα. Λέγομαι Εύη Λινάρδο. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Είσαστε μόνη, κυρία Φωκά? Δεν είμαι ποτέ μόνη. Έχω ένα μωράκι, ξέρετε. Μόλις χθες έκλεισε τους 6 μήνες. Είναι τόσο χαριτωμένο σε αυτή την ηλικία? Ναι, αλήθεια. Αλλά η ζωή μου μοιάζει πιο πολύ με 8 μηνών παρά με 6. Ακόμα και ο γιατρός το λέει. Σε ποιον μοιάζει, σε εσάς ή στον Μπάμπη? Σε μένα νομίζω, όλοι το λένε. Θα ήθελα πολύ να τη δω, τρελαίνομαι για τα μωρά. Γιατί δεν έρχεστε από εδώ? Να έρθω τώρα. Γιατί όχι, ο Μπάμπης δεν θα γυρίσει στο σπίτι πριν από το μεσημέρι. Μπορούμε να πάρουμε έναν καφέ και να κουβεντιάσουμε. Θα σας δείξω και τα ημερολόγια της ζωής μου. Αυτό θα είναι υπέροχο. Έρχομαι αμέσως. Ξέρετε τη διεύθυνσή μας? Βεβαίως. Δεν βλέπω την ώρα να σας συναντήσω. Σας περιμένω. Σας αρέσει? Καθόλου άσχημο. Η αφηρημένη τέχνη είναι η μόνη που ταιριάζει με την εποχή μας. Δεν νομίζετε? Μην είστε τόσο απαισιόδοξος, κύριε Φωκά. Ποια είπατε ότι ζητάτε? Μια δεσποινίδα Εύη Λινάρδου. Και πού ξέρετε ότι ποζάρισε για μένα? Μου το είπαν σε μια σχολή μανεκέν. Στη σχολή Μανεκέν δεν ξέρουν τη διεύθυνσή της? Όχι, είχε πάει εκεί μόνο μια φορά για να εγγραφεί και την απέρριψαν. Δεν άφησε ούτε διεύθυνση ούτε τηλέφωνο. Μου είπαν πως συνέστηλαν σε εσάς γιατί είχε ανάγκη από δουλειά. Ναι. Ήρθε εδώ προ μιας εβδομάδος περίπου. Μου διηγήθηκε μια τραγική ιστορία για μια μητέρα που πεθαίνει και
ξέρω εγώ τι άλλο. Μελόδραμα, καταλαβαίνετε. Αλλά της έδωσα δύο μέρες δουλειά. Περίεργη κοπέλα. Δηλαδή? Μόλις ήρθε, στάθηκε εκεί πέρα και κοιταζότανε ώρες στον καθρέφτη χωρίς να βγάζει άχνα. Φαινότανε, πώς να το πω, μαγεμένη από τον εαυτό της. Είπε τίποτα παράξενο? Είχε κάτι περίεργες ιδέες ότι θα την έκανα, λέει, διάσημη και ότι θα την έβλεπαν σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Στην αρχή το πήρα για αστείο. Τι εμφάνιση είχε? Όχι σπουδαία. Λεπτή, καστανή, πολύ βαμμένη. Καθόλου όμορφη από επαγγελματικής απόψεως. Είχε πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσα να δω κανέναν από τους πίνακες που τις κάνατε? Ευχαρίστως. Συμφωνώ μαζί σας. Πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Την είδατε καθόλου από τότε? Όχι. Είχε πει ότι θα περνούσε πάλι σε λίγες μέρες, αλλά δεν ξαναφάνηκε. Ευτυχώς. Νομίζω ότι δεν είναι εντελώς τα καλά της αυτή η κοπέλα. Δεν άφησε καμιά διεύθυνση, τίποτα? Όχι, αλλά θυμάμαι να μου είπε ότι είχε δουλέψει στο Βαλεντίνο. Ποιος είναι αυτός? Ένας φωτογράφος, εδώ κοντά. Υποψιάζομαι ότι δεν ασχολείται μόνο με τη φωτογραφία. Πέστε μου ειλικρινά, κύριε Καρζή, γιατί ψάχνετε να βρείτε αυτή τη Λινάρδο? Έκανε ένα περίεργο τηλεφώνημα σε μια πελατσά μου. Από το ύφος της φαινόταν... Λέτε να είναι... Ναι, κύριε Φωκά. Ψυχοπαθής. Συγχωρείτε. Ναι. Μπάμπη, εγώ είμαι. Συμβαίνει τίποτα με το μωρό? Όχι, τίποτα. Είναι μια χαρά. Άκουσε, Βάσο, έχω δουλειά τώρα. Συζητώ με έναν κύριο. Δεν θα σε κρατήσω, αγάπη μου. Ήθελα μόνο να σου πω να μην βιαστείς να έρθεις το μεσημέρι. Θα έχω μια επίσκεψη σε λίγο. Μια δεσποινής Λινάρδου θα έρθει να δει το μωρό. Ποιος θα έρθει? Μια φίλη σου, η Εύη Λινάρδου. Η Εύη Λινάρδου. Θα έρθει εκεί? Άκουσε, Βάσο. Άκουσε με καλά. Κλείδωσε όλες τις πόρτες και μην αφήσεις κανέναν να μπει στο σπίτι ώσπου να έρθω. Μα δεν καταλαβαίνω. Κάνε αυτό που σου λέω. Ερχόμαστε αμέσως. Τι εννοείς ερχόμαστε? Αυτός ο κύριος που είναι εδώ μαζί μου γυρεύει αυτή τη γυναίκα. Λέει ότι είναι τρελή. Χαίρετε, κύριε Φωκά. Ήρθα όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Δεν έβλεπα την ώρα να δω το μωρό. Μα τι συμβαίνει? Φοβάστε? Δεν θα πειράξω κανένα. Βλέπετε, σας έφερα και μερικά ωραία γαρίφαλα. Ήθελα μόνο να δω το μωρό του Μπάμπη. Κι εγώ με τον Μπάμπη μπορεί να αποκτήσουμε ένα μωρό, ξέρετε. Σας σοκάρει αυτό, κύριε Φωκά? Μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τι γίνεται σε εκείνο το ατελιέ του. Σταματήστε. Μη μου πείτε ότι σας κοροϊδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Θα έπρεπε να σας δανείσω το μαγικό καθρέφτη μου. Τι πράγματα θα μαθαίνατε για τον Άγιο σύζυγό σας. Σταματήστε. Σταματήστε. Να, αυτή με τα καρύφαρα. Βάσο, είσαι καλά? Μη μ' αγγίζεις, Μπάμπη. Δεν θέλω να με ξαναγγίξεις ποτέ πια. Thank you.
κυρίως. Το κύριο Βαλεντίνο. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ ή δεν δέχεται επισκέψεις. Είπα, δεν είναι εδώ. Και εσύ τι είσαι, ο γενικός γραμματέας του? Είμαι μαθητής του κυρίου Βαλεντίνου. Α, μαθητής του. Και τι μαθαίνεις, να βγάζεις καλλιτεχνικές φωτογραφίες? Θες τίποτα ή θα σε πετάξω έξω? Πού είναι? Πού είναι ποιος? Ξέρεις πολύ καλά. Μόλις τώρα μπήκε. Άσε τα διφορούμενα και μίλα καθαρά. Ποιον γυρεύεις? Την Εύη Λινάρδου. Ποια είναι αυτή? Μια συμμαθητριά σου. Βγάζεις και αυτή καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Άκουσε φίλε, στρίβε καλύτερα, προτού με κάνεις και χάσω την υπομονή μου. Είσαι πάντα τόσο ζώρικος ή έχεις τη γιορτή σου σήμερα? Στρίβε είπα. Δεν έχουμε ανάγκη από τύπου σαν και εσένα εδώ. Τσακιστό. Κάτσε. Δεν με ενδιαφέρει το κατοστάρικό σου. Περίφημα. Δεν είχα σκοπό να στο δώσω. Εσύ δεν είσαι ο Βαλεντίνος? Ποιαν είπες την κρέβεις? Την Εύη Λινάρδου. Είναι η φιλινάδα σου? Πώς το κατάλαβες? Κάτι τέτοια τα μασάω. Και δεν σου φαίνεται? Μην με κάνεις και θυμώσω μαζί σου. Σιγά και θα βάλω τα κλάματα. Και δεν είσαι τόσο ζώρικος όσο νομίζεις. Με επικραίνεις. Τι συμβαίνει με αυτή την κοπέλα? Έκανε τίποτα? Εδώ το μαγαζί είναι πολύ εντάξει. Και πολύ ήσυχο. Δεν γελάω εύκολα. Άκουσε φίλε, ξέρω ότι η Εύη Λινάρδου εργάστηκε για σένα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ. Αλλά πρώτα θέλω να ξέρω με ποιον και γιατί. Τι δουλειά κάνεις φίλε? Δικηγόρος. Και τι θέλεις? Ας πούμε ότι πρόκειται για μια κληρονομιά. Πέρασα από εδώ πριν από ένα μήνα. Της έδωσα μια μέρα δουλειά. Δεν ξαναφάνηκε από τότε. Δηλαδή έχεις ένα μήνα να δίδεις? Ναι. Και αυτό τι είναι? Έπεσε από την πουτονιάρα σου? Έχουμε βροχή απόψε. Οι προφητικές σου ικανότητες μου κάνουν κατάπληξη. Πήγαινε βάλε κανένα ρούχο, παιδί μου. Γιατί? Θα έχω μια επίσκεψη σε λίγο. Εγώ όμως δεν θα έχω. Σε παρακαλώ, Αλέξανδρα, δεν χρειάζονται συζητήσεις. Θα έρθει να μας δει ο κύριος Καρζής. Μπορεί να πρόκειται για λεπτά. Μπα, πώς έτσι? Δεν ανέφερε βέβαια τίποτα τέτοιο, αλλά τι άλλο μπορεί να είναι? Αυτός διαχειριζόταν χρόνια τις υποθέσεις του πατέρα σου. Μπορεί να ανακάλυψε τίποτε παλιές μετοχές σε κανένα σιρτάρι. Ποιος ξέρει. Ονειρεύεσαι, γριούλα μου. Θα ήθελα να πάψεις να με φωνάζεις έτσι. Με συγχωρείτε, μαμά. Πήγαινε τώρα πάνω να αλλάξεις και βάλε και γραβάτα. Γιατί? Όλοι οι κύριοι φοράνε γραβάτες. Μια και δεν είμαι κύριος, αυτό δεν ισχύει για μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθες απόψε, Αλέξανδρε. Είσαι όλο αντιρρήσεις. Μου φαίνεται πως συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, γριούλα μου. Πάρε κανένα χάπι τίποτα. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
Συνάντησε την Εβούλα στο δρόμο σήμερα το απόγευμα. Και λοιπόν? Με ρώτησε για σένα. Τι κάνεις, πώς περνάς. Ήταν πολύ ευγενική αν λάβει κανείς υπόψη του αυτά που έγιναν. Το διαζύγιό σας και όλα. Θα είμαι κι εγώ εξίσου ευγενής. Εάν και όταν συναντηθούμε. Είναι τόσο χαριτωμένη κοπέλα. Όλοι λέγαν τι ωραίο ζευγάρι κάνατε. Ας μη σκαλίζουμε τον Παούλο με τις αναμνήσεις. Μήπως θα ήθελες να την ξαναδείς. Δεν μου το ζήτησε ίδια φυσικά, αλλά είχα την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται ακόμα για σένα. Δεν τα βλέπεις τα πράγματα ρεαλιστικά, Γριούλα μου. Σου χρειάζεται ένας μαγικός καθρέφτης. Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πέρασε τόσος καιρός. Δώστε μου το διαβροχό σας. Η πυρέτρια έχει άδεια απόψε. Περάστε μέσα. Περάστε. Από τότε που πέθανε ο άνδρας μου, ο Αλέξανδρος και εγώ χανόμαστε μέσα σε αυτό το σπίτι. Η Άννα δεν μένει πια εδώ. Το ξέρω, κυρία Μαργκό. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα να σας δω. Ήρθατε να μιλήσετε για την κόρη μου? Λοιπόν, δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι θα επρόκειτο για κανένα χρηματικό ζήτημα. Λυπάμαι αν σας έδωσε αυτή την εντύπωση. Δεν ήταν εντύπωση, κύριε Καρζή. Ήταν ελπίδα. Πολύ ανόητο εκ μέρους μου. Ελάτε, ας πιούμε κάτι. Περίεργη μέρα σήμερα. Ήρθαν κάτι λογαριασμοί. Η υπηρέτρια μας χυμομίλησε επειδή άργησα να την πληρώσω. Συνάντησα την Εβούλα, το κορίτσι που είχε παντρευτεί ο Αλέξανδρος. Και απόψε ήρθατε εσείς να μου μιλήσετε για την Άννα. Πολύ περίεργη μέρα. Η Εβούλα ήταν τόσο όμορφη. Σκεπτόμουν τι ωραία παιδιά θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Πόσο θα ήθελα να είχα εγγόνια. Θα γέμιζαν τη ζωή μου. Ναι, είναι ένα από τα έργα του Αλέξανδρου. Τώρα όμως δεν ασχολείται πια με αυτά. Αποφάσισε επιτέλους να κάνει μια σταθερή δουλειά. Φωτογράφος. Η φωτογραφία, ξέρετε, δεν είναι μόνο να φωτογραφίζεις κάτι. Και πού εργάζεται? Στου κυρίου Βελεντίνου. Ο Αλέξανδρος λέει πως είναι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Λέτε να συμβαίνει τίποτε με τον Αλέξανδρο, κύριε Καρζή? Δεν μου φάνηκε να είχε τίποτα την τελευταία φορά που τον είδα. Δεν ξέρω. Είναι τόσο αποτραβηγμένος μερικές φορές. Δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Κάθεται στο τραπέζι χωρίς να τρώει και χαμογελάει με αυτό τον περίεργο τρόπο. Ή πάλι χασμουριέται. Χασμουριέται μέχρι που δακρύζουν τα μάτια του. Έπειτα από λίγο του περνάει και γίνεται πάλι φυσιολογικός. Δεν ήρθατε όμως να μιλήσετε για τον Αλέξανδρο. Κάτι για την Άννα είπατε. Ναι, κυρία Μαργκό. Κάποια γυναίκα γυρίζει και κάνει απειλητικά τηλεφωνήματα στον κόσμο και λέει ένα σωρό πρόστιχα πράγματα. Η Άννα είναι ένα από τα θύματά της. Από ό,τι έμαθα σήμερα για αυτή τη γυναίκα, πιστεύω ότι είναι επικίνδυνη. Δεν βλέπω σε τι μπορώ εγώ να βοηθήσω. Κυρία Μαργκό, θέλω να καλέσετε την Άννα να έρθει να μείνει για λίγο καιρό μαζί σας. Εδώ, στο σπίτι μου. Το ξέρω ότι δεν βρίσκεστε σε πολύ καλές σχέσεις, αλλά. Δεν υπάρχει αλλά, κύριε Καρζή. Όταν η Άννα έφυγε από αυτό το σπίτι, της είπα να μην γυρίσει ποτέ πια. Υπερσυγχώρητα πράγματα για μένα και τον αδελφό της. Δεν είναι στα καλάτσα, νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει εδώ. Η Άννα δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό. Είναι εντελώς δική μου ιδέα. Θα έπρεπε να το είχα μαντέψει. Η Άννα θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να μου ζητήσει χάρη. Δεν είναι εύκολο για μερικούς ανθρώπους να ζητάνε χάρες, κυρία Μαργκό. Η Άννα είναι περήφανη και κλεισμένη στον εαυτό της. Εξάλλου φοβάται. Φοβάται? Με όλα αυτά τα λεπτά. Αν είχα εγώ τα λεπτά της, δεν θα φοβόμουν τον ίδιο τον σατανά. Φεύγετε? Πρέπει να πηγαίνω.
Μα δεν είδατε ακόμα τον Αλέξανδρο. Είναι απάνω και ντύνεται. Θα τον δω άλλη φορά, κυρία Μαργό. Ένα πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Μήπως ξέρετε μια Ευηλινάρδου? Μα φυσικά. Είναι η γυναίκα του Αλέξανδρου. Ήταν δηλαδή. Χώρισαν και βούλεξαν να πήρε το πατρικό της όνομα. Και πού μένει τώρα? Με ένα θείο της. Λέγεται Όθων Πάλης. Έχει ένα νυχτερινό κέντρο που το λένε Αράχνη ή κάτι τέτοιο. Η Άννα ξέρει αυτή την Ευηλινάρδου? Αν την ξέρει, ήταν η καλύτερη φίλη της. Πηγαίνανε μαζί στο σχολείο και η Άννα την έφερε στο σπίτι της Κυριακές. Έτσι τη γνώρισε ο Αλέξανδρος. Ήταν τόσο κεφάτο, χαριτωμένο κορίτσι. Ο Αλέξανδρος τη λάτρευε. Τον τρέλαινε στα πειράγματα, αλλά του άρεσε. Δεν υπήρχε κακία στα πειράγματά της. Τώρα έχει αλλάξει. Ναι, έχει αλλάξει. Κι εγώ έχω αλλάξει. Το διαζύγιο ήταν σκληρό για όλους μας. Τώρα δεν έχω τίποτα να γεμίσει τη ζωή μου. Τίποτα. Έχετε την Άννα. Νομίζω πως οι δυο σας έχετε φτάσει στο σημείο εκείνο που χρειάζεται η μία την άλλη. Δεν θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Πολύ καλά, κυρία Μαργό. Καληνύχτα. Χαίρετε. Αλέξανδρε! Αλέξανδρε! Είναι μερικά πράγματα που θα ήθελα να... Αλέξανδρε! Αλέξανδρε! Δεν είναι ο Αλέξανδρος, κυρία Μαργό. Εγώ είμαι, η Εύη. Εύη, εσύ, για δες τη σύμπτωση. Μόλις προλίγου μιλούσα για σένα. Σε ένα γνωστό μου, τον κύριο Καρζή. Του είπατε ωραία πράγματα. Φυσικά. Είπα και στον Αλέξανδρο πως σε είδε. Ευχαριστήθηκε πολύ. Αλήθεια? Είμαι βέβαιη πως θέλει να σε ξαναδεί. Αλήθεια? Βέβαια. Είπε, γιατί δεν έρχεσαι μια μέρα να θυμηθούμε τα παλιά? Δεν θέλω να θυμηθώ τα παλιά. Τι έχεις, Εύη? Φαίνεσαι τόσο παράξενη. Συμβαίνει τίποτα? Τίποτα. Σας πήρα μόνο για να σας πω κάτι. Για τι πράγμα? Για τον Αλέξανδρο. Ξέρω ότι ανησυχείτε γι' αυτόν. Δεν ξέρετε τι έχει. Θα ήθελα λοιπόν να σας βοηθήσω, κυρία Μαργκό. Πάντα είσαστε καλοί μαζί μου. Τώρα θα σας το ξεπληρώσω. Ο Αλέξανδρος είναι πολύ άταχτος και του χρειάζεται ένα καλό μάθημα. Δεν ξέρετε τι γίνεται σε εκείνο το εργαστήριο του Βαλεντίνου, ε? Θα σας πω εγώ. Κάθε βράδυ δεν θα μαζεύονται όλοι. Δεν ήταν σωστό να βγω μαζί σου. Και είναι σωστό να μένεις κλειδωμένη στο δωματιό σου όλη την ώρα? Μ' αρέσει να μένω μόνη μου. Οι άνθρωποι με τρομάζουν. Κι εγώ ακόμα. Λιγάκι. Θυμάσαι τώρα ποια είναι η Ευηλινάρδου? Ναι, και απορώ πως δεν το σκέφτηκα ότι ήταν αυτή. Όταν σου τηλεφώνησε προχθές, είπε ότι πάντοτε τη ζήλευες. Είχε δίκιο, Άννα? Είχε δίκιο. Και τώρα ακόμα? Φυσικά όχι. Δεν έμεινε τίποτα πια να τη ζηλέψω. Τι τύπος ήταν η Ευηλινάρδου? Γεμάτη ζωή. Όλο γέλια και αστεία. Τα αγόρια ήταν διαρκώς ερωτευμένα μαζί της. Γι' αυτό τη ζήλευες? Ναι. Εγώ ήμουν πάντα σοβαρή και αφοσιωμένη στα μαθήματά μου. Τα αγόρια ούτε με πλησιάζανε. Δηλαδή, εσύ δεν τους έδινες θάρρος? Όχι ότι δεν μ' αρέσανε. Από φόβο. Κάθε φορά που με πλησίαζε ένα αγόρι, πάγωνα και δεν ήξερα τι να πω. Και για να κρύψεις το φόβο σου, του φερνώσουν ψυχρά.
Θυμάμαι τον πρώτο μου χορό. Είχα πάει με την Εύη. Εγώ κάθισα σε μια γωνιά του δωματίου ολομόναχη και παρακολουθούσα την Εύη περικυκλωμένη από αγόρια. Γελούσε εύθυμα και πήγαινε διαρκώς από τον ένα καβαλιέρο στον άλλο. Εμένα δεν με χόρεψε κανείς. Και πέρασες έτσι μόνη σου, όλη τη βραδιά. Ναι. Οι γονείς μου στενοχωρήθηκαν πολύ όταν το έμαθαν. Τι σου είπαν? Μπροστά μου δεν είπαν τίποτα. Τη νύχτα όμως τους άκουσα να μιλάνε στο δωμάτιό τους. Και πήγα κρυφά στην πόρτα να ακούσω. Η μητέρα μου έλεγε: ο άνθρωπος μένει όπως γεννιέται. Ναι, συμφώνησε ο πατέρας μου. Τι κρίμα να μην έχουμε μια κόρη σαν την Εύη. Πώς τέλειωσε η φιλία σου με την Εύη Λινάρδου? Τέλειωσε. Απλώς έσβησε. Άρχισα να αισθάνομαι όλο ένα και περισσότερο ένα συνέστημα κατωτερότητας στην παρουσία της και τελικά έπαψαν την καλό σπίτι. Τώρα εξηγείται η συμπεριφορά της Εύης. Κάποτε όλοι τη θαύμαζαν. Τώρα έχει γίνει ένα άσχημο μοντέλο και από τη φούρκα της μισεί όλο τον κόσμο. Και ιδίως εσένα. Γιατί εμένα? Εσύ έχεις λεπτά, είσαι ανεξάρτητη, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα. Σου τηλεφώνησε για να βγάλει τάχτη της και να σε τρομάξει. Δεν της αρκεί να με τρομάζει. Ωραία, θέλει και λεπτά. Τα λεφτά δεν την ενδιαφέρουν. Τόνι, αυτή η γυναίκα θέλει να με καταστρέψει. Μην είσαι ανοητή, Άννα. Θα πάω να τη δω αύριο στο σπίτι του θείου της και μετά τα ξαναλέμε. Έλα να χορέψουμε. Όχι, πρέπει να φύγουμε. Ένα χορό και να πηγαίνουμε. Είναι αργά. Πέρασα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Ξέρω πως σημαίνει αρή συντροφιά. Καθόλου. Δεν είμαι σαν την Εύη εύθυμη και γελαστή και... Και τρελή. Πάψε να κατηγορείς τον εαυτό σου. Φοβάμαι, Τόνι. Αισθάνομαι ότι η Εύη με περιμένει. Ωραία. Κλειδώσε το δωματιό σου και άσε να περιμένει όσο θέλει. Κάποιο τρόπο θα βρει να με πλησιάσει. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Πάρα και τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Το διαμέρισμα μείνει στο τρίτο πάτωμα. Δεν έχω κανένα σκοπό να έρθω στο διαμέρισμά σου. Δεν σε κάλεσα ακόμη. Και πάψε να μιλάς σαν γεροτοκόρη. Είσαι πρόστιχος. Μπορεί. Αλλά αυτό που σε πειράζει είναι ότι δεν σε λυπάμαι. Κάνεις λάθος. Καθόλου. Θέλεις να σε λυπάται όλος ο κόσμος όπως λυπάς εσύ τον εαυτό σου. Ο Καρζής. Τι θες? Θέλει να σε δει τα αφεντικό. Σου έχει το κέντρο Αράχνη. Ναι. Και εγώ θέλω να τον δω, αλλά αύριο. Θέλει να σε δει τώρα. Και αν δεν θέλω εγώ? Δεν πιστεύω να διαφωνήσουμε. Σε δει τώρα τα αφεντικό. Δεν περιμένουμε να τελειώσει πρώτα η παράσταση. Έλα, δεν τ' άρεσε να περιμένει.
Ώστε εσείς είστε ο κύριος Καρζής. Σας φανταζόμουν πιο μεγάλο. Καθίστε. Λοιπόν, ουίσκι. Δεκτό. Τσιγαράκι. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω, κύριε, πάλι... Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Αντιπαθώ τους δικηγόρους. Τους αντιπαθώ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τους αντιπαθώ γιατί ανακατεύονται σε ξένες δουλειές. Με δύο λόγια τους αντιπαθώ. Αρχίζω να μπαίνω στο νόημα. Σας έφερα εδώ γιατί έμαθα ότι ζητάτε ένα ορισμένο πρόσωπο. Υποθέτω ότι θα υπάρχει κάποιος λόγος. Υποθέτω ότι το πρόσωπο θα έχει κάποιο όνομα. Μιλώ για την Εύη Λινάρδου. Είναι ανιψιά μου και θέλω να ξέρω τι θέλετε. Πιάσατε ποτέ τον εαυτό σας να κλέβει σε αυτό το παιχνίδι? Δεν έχει ενδιαφέρον όταν κλέβεις. Και ακόμη λιγότερο όταν δεν κλέβεις. Σας ρώτησα γιατί ζητάτε την ανιψιά μου. Απλούστατα. Είναι φίλη μιας πελάτησάς μου. Η πελάτησα με έχασε τα ίχνη της και μου ζήτησε να της την βρω. Και πώς λέγεται η πελάτησά σας? Άννα Μαργό. Η αδερφή του Αλέξανδρου. Ναι. Τους ξέρετε καλά τους Μαργό? Αρκετά. Η Εύη τον αγαπούσε τον Αλέξανδρο. Το διαζύγιο την έβλαψε πολύ. Φταίω κι εγώ. Σε τι? Που την άφησε να τον παντρευτεί. Έπρεπε να τον είχα καταλάβει αμέσως. Δεν ήταν φυσιολογικά όλα εκείνα τα χασμουριτά και οι αλλαγές διαθέσεως? Πόσο καιρό ήμουν παντρεμένοι? Ούτε ένα μήνα. Πήγανε στην Ιταλία για το μήνα του μέλητος και μόλις επιστρέψαν, η Εύη γύρισε πίσω στο σπίτι με τις βαλίτσες της. Μου είπε πολλά περίεργα για τον Αλέξανδρο και ότι είχε αποφασίσει να τον χωρίσει. Άλλαξε πολύ από τότε. Έγινε άλλος άνθρωπος. Έχασε κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή. Είναι σαν να έχει απομονωθεί σε ένα κόσμο δικό της. Θα μου κλείσει η πασχέντζα. Ο άσος κούπα είναι κάτω-κάτω. Κάντε πως δεν βλέπετε και βγάλτε τον στη ζούλα. Η Εύη. Ναι. Θα ήθελα να της μιλήσω κάποια ώρα αύριο. Αν δεν σας πειράζει. Και αν με πειράζει. Θα της μιλήσω οπωσδήποτε. Είστε λίγο ανεδείς, αλλά ειλικρινής. Μου αρέσει. Ποια είναι η καλύτερη ώρα να βρω την Εύη σπίτι? Δεν μένει στο σπίτι αυτές τις μέρες. Μένει σε μια φίλη της. Λίζα Γαλάνη. Καψάλι 36. Κολονάκι. Αλλά κατά το βραδάκι θα γυρίσει, φαντάζομαι. Τι δουλειά ψάχνει να βρει, κύριε, πάλι? Μήπως θέλει να γίνει μοντέλο? Μοντέλο? Ούτε κατά διάνοια. Η Εύη είναι έξυπνη. Δεν θέλει ένα επάγγελμα τόσο προσωρινό. Θέλει κάτι με μέλλον. Βγήκε όσο σκούπε. Τον έβγαλα στη ζούλα. Χαίρετε, κύριε Πάλι. Χαίρετε.
Μου τηλεφώνησε η Εύλιν Άρδου. Άκουσες τι είπα. Πιες το αυτό. Τι ώρα σου τηλεφώνησε η Εύηλιν Άρδου? Μόλις έπεσα στο κρεβάτι. Ήταν πολύ ευδιάθετη, γι' αυτό με τρόμαξε ακόμα περισσότερο. Είπε ότι πλησιάζει η ώρα μου και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να τη σταματήσει. Μετά έβαλε κάτι ανατριχιαστικά γέλια και έκλεισε. Προσπάθησα να σου τηλεφωνήσω, αλλά έλειπες. Και έτσι ήρθα να σε περιμένω εδώ. Μου άνοιξε ο θυρωρός, του είπε ότι ήταν ανάγκη. Είχα πάει να δω το θείο της Εύης Λινάρδου. Μου είπε ότι η Εύη μένει σε μια φίλη της. Φίλη? Ναι, η Εύη πάντα έχει φίλες. Ακόμα και τώρα που είναι τρελή. Ακόμα και τώρα έχει φίλες. Το ξέρει ο θείος της ότι δεν είναι στα καλά της. Μου είπε ότι η Εύη άλλαξε πολύ μετά το διαζύγιο με τον αδελφό σου. Αλλά δεν νομίζω να υποπτεύεται ότι υπάρχει πλήρης διχασμός προσωπικότητος. Διχασμός προσωπικότητος? Ναι. Για το θείο της, η Εύη είναι μια καλή και ευαίσθητη κοπέλα πικραμένη από έναν άτυχο γάμο. Δεν ξέρει ότι υπάρχει άλλη προσωπικότητα της Εύης. Ίσως δεν το ξέρει και η ίδια η Εύη. Πώς είναι δυνατόν? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Σου μίλησα άσχημα σήμερα το βράδυ. Λυπάμαι πολύ. Δεν υπάρχει λόγος. Όλα αυτά που είπες ήταν σωστά. Πρέπει να πηγαίνω. Θα φύγεις? Ναι, δεν κάνει να καθίσω άλλο. Έχεις δίκιο, δεν κάνει. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνο να βγω έξω, αλλά πρέπει να πάω πίσω στο ξενοδοχείο μου. Πρέπει. Δεν θα ήταν σωστό να περάσω τη νύχτα εδώ. Καθόλου σωστό. Δεν χρειάζεται να με πας εσύ. Θα πάρω ταξί. Όπως θες. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πού είστε τώρα? Τρέχω στους δρόμους.
Με αυτή τη βροχή. Η βροχή δεν με πειράζει, είμαι διάβροχη. Τι άλλο κάνετε εκτός από να τρέχετε στη βροχή? Τηλεφωνώ στις φίλες. Έχω πολλές φίλες. Τους λέω πράγματα που πρέπει να μάθω. Γι' αυτό τηλεφωνήσατε και στην Άννα Μαργκό. Μα ώστε η Άννα σας μίλησε για μένα. Ναι. Με φοβάται, γι' αυτό θέλετε να με δείτε. Για να μου πείτε να σταματήσω να την τρομάζω. Αυτό δεν είναι. Καλά θα κάνετε να την αφήσετε ήσυχη. Μη μου πείτε ότι είναι φιλενάδα σας αυτή η ασχημομούρα. Η Άννα είναι εξαιρετικό κορίτσι. Είναι κακό κορίτσι, κύριε Καρζή. Και αυτή και ο αδερφός της ο Αλέξανδρος. Χρειάζονται ένα καλό μάθημα και οι δυο. Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο όταν συναντηθούμε. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε, κύριε Καρζή. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η Άννα Μαργκό δεν θα μου ξεφύγει. Θα την κανονίσω για καλά. Και εσείς δεν θα μπορέσετε να με σταματήσετε. Ούτε εσείς, ούτε εκατό σαν και εσάς. Αλέξανδρε, έλα εδώ, αμέσως. Τι έπαθε το μαγουλό σου? Χάιδεψα μια γάτα. Σου κοπεί να μην καπνίζεις μπροστά μου. Πού πήγες απόψε? Έξω. Πήγες έξω και χάιδεψες μια γάτα. Μια πραγματικά υπέροχη βραδιά, ε. Είμαι πολύ κουρασμένος. Πάω πάνω να... Κάθισε. Είμαι πολύ μεγάλος για να παίρνω διαταγές σαν άμουνα... Πού πήγες απόψε? Βγήκα να πάω περίπατο. Ήταν ωραία βραδιά. Έβρεχε. Όχι όταν έφυγα, η βροχή άρχισε κατά τις 10. Και εσύ εξακολούθησες να περπατάς. Ναι. Ως που έφτασες του κυρίου Βαλεντίνου. Εκεί πήγες, δεν είναι έτσι? Πήγες στο εργαστήριο του Βαλεντίνου. Τι γίνεται σε εκείνο το εργαστήριο, Αλέξανδρε? Έχω δικαίωμα να ξέρω, είμαι μητέρα σου. Δουλεύεις πραγματικά σαν φωτογράφος? Ναι. Με ποιον μίλησες? Κάποιος με πήρε στο τηλέφωνο απόψε. Ποιος? Δεν μπορώ να σου πω. Πρέπει να μου πεις. Αν κυκλοφορούν φήμες για μένα, έχω δικαίωμα να ξέρω ποιος τις διαδίδει. Φήμες. Αυτό είναι μόνο, Αλέξανδρε. Ωστε δεν είναι αλήθεια αυτά που μου είπανε. Ούτε μια λέξη. Όχι. Δόξα σε ο Θεός. Αλέξανδρε, χρυσό μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα έπρεπε να πιστέψω όλα αυτά τα απέσια πράγματα. Είσαι γιος μου. Σ' αγαπώ, Αλέξανδρε. Φτάνει επιτέλους. Ένα ταξί παρακαλώ. Ριζάρι 76.
Αλέξανδρο. Φίλε, σε παρακαλώ, είναι άρρωστος. Το ξέρω. Πρέπει όμως να σε κάνουμε καλά. Να πάμε σε ένα γιατρό. Δεν καταλαβαίνεις. Απλώς δεν καταλαβαίνεις. Μα, τι δεν καταλαβαίνω. Προσπάθησε να μου εξηγήσεις. Σε παρακαλώ, άφησέ με ίσο. Πολύ καλά. Θα σε αφήσω. Έχω άλλωστε μια δουλειά. Τι δουλειά? Δεν πιστεύω να πας σε κανένα γιατρό. Δεν πρέπει. Θα πάω να δω τον κύριο Βαλεντίνο. Όχι. Σε παρακαλώ, όχι. Πρέπει, Αλέξανδρε. Είναι καθήκον. Όχι. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Δεν τελείωσα ακόμα. Ελάτε λίγο αργότερα, παρακαλώ. Άννα, εγώ είμαι.
Συμβαίνει τίποτα? Μου τηλεφώνησε η μητέρα σου το πρωί. Η μητέρα μου? Ναι. Με παρεκάλεσε να έρθω να σε δω. Θα χρειάζεται λεφτά ασφαλώς. Όχι, Άννα. Κάθισε. Δυσάρεστα νέα, φυσικά. Ο Αλέξανδρος είναι νεκρός. Βρέθηκε σκοτωμένος, χθες το βράδυ. Ποιος το έκανε? Δεν είναι γνωστό ακόμα. Αλλά όταν έφυγες χθες, μου τηλεφώνησε η Εβιλινάρδο. Μου είπε ότι ο Αλέξανδρος ήταν άτακτος και του χρειαζόταν ένα καλό μάθημα. Μια ώρα αργότερα η μητέρα τον βρήκε σκοτωμένο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, φυσικά. Ο Αλέξανδρος είναι το πρώτο θύμα της Εύης Λινάρδου. Είναι απλώς μια υπόθεση. Δεν το είπα στην αστυνομία. Δεν μπορεί να αποδειχτεί. Κι όμως είναι αλήθεια. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Λέω να πάω να δω τον Βαλεντίνο. Εκείνο το φωτογράφο που μου λέγες? Ναι. Όταν τον είδα χθες είχα την εντύπωση ότι ξέρει την Εύη Λινάρδου πολύ καλύτερα από ό,τι λέει. Λες να είναι συνέτεροι? Να κάνουν μαζί τίποτα εκβιασμούς? Δεν ξέρω. Η Εύη χρειάζεται μεγαλύτερη ικανοποίηση από ό,τι μπορούν να της δώσουν τα χρήματα. Πάντως, αν υπάρχει καμιά απόδειξη εναντίον της, αυτός ο Βαλεντίνος θα την έχει. Απόδειξη? Για τι πράγμα? Οτιδήποτε που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την κλείσουν μέσα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα εναντίον της. Πρέπει να τη σταματήσουμε πρωτού προχωρήσει. Εγώ θα είμαι το επόμενο θύμα της. Έλα τώρα, νόητη. Δεν υπάρχει πια κίνδυνος. Νομίζεις λοιπόν ότι τελείωσαν όλα? Ότι η Εύη θα εξαφανιστεί? Δεν λέω αυτό, αλλά... Τόλι, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα. Ο θάνατος του Αλέξανδρου θα την παρακινήσει. Θα της δώσει ένα συνέστημα δυνάμεως. Πρέπει να βρεις τον Βαλεντίνο. Πες του για τον Αλέξανδρο. Ανάγκασέ τον να μιλήσει, να σου δώσει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το ξέρω ότι σου ζητάω πολλά, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσω. Νομίζω πως είναι καθήκον μου τώρα να πάω να μείνω με τη μητέρα. Θα σε πάω εγώ. Ώσπου να ετοιμαστείς θα έχω γυρίσει. Μην αργήσεις. Κύριε Βαλεντίνο. Κύριε Βαλεντίνο. Παπαγάλο.
Άννα, εγώ είμαι. Άννα. Άννα. Κυρία Μαργκό. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να δει κανέναν. Εμένα όμως θα με δει. Σας ειδοποιώ όμως ότι δεν είναι καθόλου στα καλά της. Όταν ήρθαν και τον πήραν, ξεφώνιζε. Τέτοιο ξεφωνητό δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Η Δεσποίνης Μαργκό είναι εδώ. Η Δεσποίνης Μαργκό. Η αδελφή του Αλέξανδρου. Ούτε ήξερα ότι έχει αδελφή. Να σκέψει τόσο καιρό να μην ξέρω ότι έχει αδελφή. Έχει το νου σου. Μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Θα μείνει εδώ. Θα τρώει, θα κοιμάται. Δεν είμαι βέβαιος. Πιο παράξενη οικογένεια δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ούτε εγώ. Κάνει τόσο κρύο εδώ μέσα. Τόσο κρύο. Μίλησα στην Άννα. Προσφέρθηκε να έρθει να μείνει μαζί σας. Προσφέρθηκε. Ναι, έπρεπε να ήταν εδώ κιόλας. Δεν ξέρω πώς να της φερθώ. Πώς να της μιλήσω. Έχουμε τόσο καιρό να ειδωθούμε. Είμαστε σαν ξένοι. Τότε φερθείτε σαν ξένοι, με ευγένεια. Γιατί δεν ήρθε μαζί σας. Είχα να πάω πρώτα σε μια δουλειά. Σας αφορά, κυρία Μαργκό. Ο Βαλεντίνος είναι νεκρός. Ακούσατε τι είπα, κυρία Μαργκό. Είπατε ο Βαλεντίνος είναι νεκρός. Χαίρομαι. Κάποιος τον σκότωσε με ένα ψαλίδι. Ψαλίδι. Θα ήθελα να ήμουν εκεί όταν έγινε. Κι εγώ θα ήθελα να μου αποδείξετε ότι δεν είσαστε εκεί. Σας είπα και πριν από το τηλέφωνο. Ξεκίνησα να πάω να δω τον Βαλεντίνο, αλλά... άλλαξα γνώμη και γύρισα πίσω. Γιατί? Το μέρος ήταν... τόσο έρημο και σκοτεινό. Έχασα το κουράγιο μου. Δεν βγήκα καθόλου από το ταξί. Γύρισα πίσω και... βρήκα τον Αλέξανδρο. Θα μπορούσατε να τους έχετε σκοτώσει εσείς και τους δύο. Το Βαλεντίνο για αυτό που έκανε στο γιο σας και τον Αλέξανδρο για αυτό που είχε καταντήσει. Αγαπητέ μου, κύριε Καρζή, αν σκότωνα όλους όσους με πίκραναν, δεν θα έμενε άνθρωπος πάνω στη γη. Μάλιστα. Περιμένετε, παρακαλώ. Για σας, κυρία. Θα το πάρω εγώ. Πρέπει να είναι η Άννα. Όχι. Αφήστε. Θέλω να της μιλήσω. Εμπρός. Κυρία Μαργκό. Εύη. Εσύ είσαι. Ρωτήστε την για την Άννα. Ρωτήστε την πού είναι η Άννα. Μήπως είδες την Άννα. Φυσικά και την είδα. Ήταν να έρθει εδώ. Άλλαξε γνώμη. Δεν ήθελε να τη δείτε στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Ποια είναι η κατάστασή της. Υποσχέθηκα να μην πω. Για όνομα του Θεού. Εδώ Τόνης Καρζής. Ο κύριος Καρζής. Τι ευχάριστη έκπληξη. Ακούστε Δεσποίνης Λινάρδου. Έρθει. Να με λέτε έρθει. Καλά. Πέστε το, πέστε Εύη. Εντάξει, Εύη.
Πού είναι η Άννα και τι έχει πάθει? Βρήκε δουλειά. Σε ένα μέρος στον Πειραιά. Καθόλου κατάλληλο για μια κυρία. Αλλά η Άννα δεν ήθελε ποτέ να είναι κυρία. Της χρειάζεται λίγη διασκέδαση. Και στα συνέ. Εύη, άκουσε με. Πού είναι αυτό το μέρος? Α, δεν μπορώ να σας πω, κύριε Καρζή. Για καλό δικό σας. Δεν θα θέλετε να δείτε τη φιλενάδα σας σε ένα τέτοιο μέρος? Θα απογοητευόσαστε. Θα απογοητευόσαστε τόσο πολύ. Εύη, Εύη! Κάνουμε τώρα. Θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Όχι. Αυτό θα έκανε την κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη. Κυρία Μαργκό, δεν νομίζω να έχετε καταλάβει καλά πώς έχουν τα πράγματα. Η Άννα είναι στα χέρια μιας τρελής. Μιας τρελής με διχασμένη προσωπικότητα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει την κατάσταση πιο επικίνδυνη. Σας τηλεφώνει και απολύγει. Επέστρεψε η Εύη. Όχι ακόμα, αλλά δεν θα αργήσει να έρθει. Περάστε. Καθίστε. Με συγχωρείτε που είμαι έτσι, αλλά δεν σας περίμενα τόσο νωρίς. Κυρία Γαλάνη, εξαφανίστηκε μια γυναίκα. Έχω λόγους να πιστεύω ότι η εξαφάνισή της ήταν ακούσια και ότι η Εύη Λινάρτου ξέρει που είναι. Τι θέλετε να πείτε? Η γυναίκα που εξαφανίστηκε λέγεται Άννα Μαργκό. Ήταν κάποτε φίλη της Εύης. Δηλαδή τσακώθηκαν? Ας πούμε ναι. Αλλά την περασμένη Δευτέρα το βράδυ η Εύη τηλεφώνησε στη Δεσποινίδα Μαργκό. Ήταν ένα τηλεφώνημα πολύ ασυνήθιστο. Αυτές τις μέρες διαπίστωσα ότι τα περίεργα αυτά τηλεφωνήματα είναι ειδικό της Εύης Λινάρδου. Ανοησίες. Η Εύη δεν μεταχειρίζεται ποτέ έτσι τηλέφωνο. Το ξέρω. Είμαι η καλύτερη της φίλη. Κυρία Γαλάνη, κάνει μερικά πράγματα αυτή η γυναίκα που μπορεί να μην τα ξέρει ούτε η ίδια. Προσπαθείτε να μου πείτε ότι είναι ψυχοπαθής? Είναι μια μορφή ψυχοπάθειας. Διχασμός προσωπικότητος. Η Εύη είναι η καλύτερη μου φίλη. Εσείς είστε ένας ξένος. Πώς μπορείτε να μου λέτε ότι έχει διχασμένη προσωπικότητα? Η θεωρία δεν είναι δική μου. Πήγα και είδα το γιατρό της σήμερα το απόγευμα. Μου είπε ότι η Εύη έχει περάσει δύο ψυχικούς κλονισμούς. Ένα μετά το θάνατο του πατέρα της και ένα μετά το διαζύγιο της. Το διαζύγιο με τον Αλέξανδρο την αναστάτωσε. Αλλά όχι μέχρι τέτοιου σημείου. Κυρία Γαλάνη, ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε χθες το βράδυ. Γιατί το λέτε με αυτό το ύφος? Νομίζετε ότι η Εύη έχει κάποια σχέση με το φόνο του? Τηλεφώνησε χθες το βράδυ στην κυρία Μαργκό και της είπε για τον Αλέξανδρο. Χυδαία, πρόστιχα πράγματα. Μα δεν μπορεί να μιλάτε για την Εύη. Όχι την Εύη που ξέρω εγώ. Η κυρία Μαργκό αναγνώρισε τη φωνή της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Εύη είναι το πιο ευγενικό πλάσμα στον κόσμο. Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Ίσως αυτή που ξέρετε εσείς. Οι άλλοι όμως. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αδύνατον. Πρέπει. Κινδυνεύει η ζωή της Άννας Μαργκό. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνετε λάθος? Πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα, κυρία Γαλάνη. Αλλά σας βεβαιώ ότι είναι πολύ μικρή. Εύη, να σου συστήσω τον κύριο Καρζή. Δεν σας λέει τίποτα το όνομά μου Δεσποινής Λινάρδου? Γιατί θα έπρεπε? Ίσως όχι. Ο κύριος Καρζής προσπαθεί να βρει μια γυναίκα που εξαφανίστηκε. Του είπα ότι μάλλον δεν θα ξέρεις τίποτα γι' αυτό. Εγώ πάω να αλλάξω. Αυτό φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ποιος εξαφανίστηκε?
Η Άννα Μαργκό. Η Άννα. Αυτό ήταν το τελευταίο όνομα που περίμενα να ακούσω. Πότε εξαφανίστηκε? Σήμερα το πρωί. Είναι αρκετά μεγάλη, νομίζω, να κάνει ό,τι της αρέσει. Και αν θέλει να εξαφανιστεί, αυτό είναι δική της δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο το ήθελε. Πάντως δεν βλέπω σε τι μπορώ εγώ να σας βοηθήσω, κύριε Καρζή. Πώς περάσατε την ημέρα σας σήμερα? Ψάχνω να βρω δουλειά. Ως μοντέλο? Μοντέλο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Δεσποινής Γλινάρδου, πόσο καιρό έχετε να δείτε την Άννα Μαργκό? Σχεδόν ένα χρόνο. Της έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο τώρα τελευταία? Ασφαλώς όχι. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Μήπως υπάρχει καμιά εχθρότηση μεταξύ σας? Όχι, τουλάχιστον εκ μέρους μου. Είσαστε καλές φίλες κάποτε? Ναι, στο σχολείο. Πέρασε πολύ καιρός από τότε. Παντρευτήκατε τον αδελφό της, δεν είναι έτσι? Δεν μπορώ να πω ότι τον παντρεύτηκα. Έγινε απλώς μια τελετή γάμου. Τον έχετε δει τώρα τελευταία? Τον Αλέξανδρο, όχι. Αλλά του μίλησα στο τηλέφωνο, χθες το απόγευμα. Τον πήρατε εσείς? Εκείνος με πήρε. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε μετά το διαζύγιο. Αισθανόταν μοναξιά. Μιλήσαμε για τα παλιά. Για τα χρόνια που η Άννα και εγώ είμαστε στο σχολείο. Και πήγαινα σπίτι τους τις Κυριακές. Διασκεδάζαμε πολύ τότε. Ακόμα και η Άννα ήταν ευτυχισμένη. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος πέθανε χθες το βράδυ. Ο καημένος ο Αλέξανδρος. Σε μερικά πράγματα ήταν ο καλύτερος από όλους. Τους Μαργκό εννοώ. Αυτός τουλάχιστον είχε λίγη ζέστη μέσα του. Και η Άννα έχει. Η Άννα είναι ψυχρή ως το κόκαλο. Δεσποινής Γλινάρδου, θυμάστε να τηλεφωνήσατε στην Άννα την περασμένη Δευτέρα στις 3 το πρωί? Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι που δεν έγινε. Σας ευχαριστώ πάντως. Όταν δείτε την Άννα, να μου το πείτε. Γιατί? Νοσταλγία για τα παλιά. Ή περιέργεια. Πέστε το πώς θέλετε. Δεσποινής Μαργκό, για όνομα του Θεού. Έχω χάσει το κλειδί μου, δώστε με ένα άλλο, σας παρακαλώ. Μα πού είσαστε, Δεσποινής Μαργκό, σας γυρεύουν όλοι. Είχα πάει στην εξοχή. Είναι πολύ όμορφα, ξέρετε, αυτή την εποχή. Αρθίζουν οι παπαρούνες. Ήταν τόσο ωραία μέρα. Δυστυχώς έπεσε σε ένα χαντάκι και χτύπησα. Ναι, μα έπρεπε να είχατε ειδοποιήσει κάποιον. Εδώ αναστηθώθηκαν όλοι. Ήρθε η αστυνομία με τον κύριο Καρζή. Νόμιζαν πως σας είχε απαγάγει μια τρελή. Ανοησίες. Ήμουν με μια φίλη μου. Είχαμε πάει στην εξοχή. Για να δείτε τις παπαρούνες? Ακριβώς. Υπάρχουν και κάτι παραγγελίες για σας. Πρέπει να τηλεφωνήσετε στον κύριο Καρζή. Είναι στο σπίτι της μητέρας σας. Ευχαριστώ. Α, ναι, και μια δεσποινή σε Αδηγινάρου. Σας περιμένει στο σαλόνι. Όλοι ανησυχούσαν για σένα. Πού ήσουν? Ξέρεις πολύ καλά. Ήμουν μαζί σου. Τι είναι αυτά που λες? Πήγαμε μαζί στην εξοχή για να δούμε τις παπαρούνες και... Πάντα έλεγες ψέματα, Άννα, αλλά αυτό πια πάει πολύ. Έχω σχεδόν ένα χρόνο να σε δω. Προσπαθείς να το αρνηθείς? Δεν προσπαθώ να το αρνηθώ. Το αρνούμε. Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Ο κόσμος μας κοιτάζει. Δεν θέλω να με κοιτάζουν. Δεν μας προσέχει κανείς. Ναι, ναι, μας προσέχουν. Βλέπεις, οι κάρτες μου είναι σχισμένες. Ξέχασες ότι πήγαμε μαζί στην εξοχή, οι δυο μας, για να δούμε τις παπαρούνες και έπεσα σε ένα χαντάκι και χτύπησα. Το θυμάσαι τώρα? Δεν έχω τίποτα να θυμηθώ. Τίποτα? Έχω σχεδόν ένα χρόνο να σε δω, Άννα. Χθες τη νύχτα όμως. Χθες τη νύχτα ήρθα στο δωμάτιό μου. Με πήρες να πάμε περίπατο. Είπες πως ήθελες να βρεις κάποιον που θα σε έκανε διάσημη. Και ήθελες να έρθω μαζί σου.
Ανοησίες. Όχι, όχι καθόλου. Θυμάμαι ακόμα και το όνομα του ανθρώπου. Βαλεντίνος. Κύριος Βαλεντίνος. Πήγες και είδες αυτό τον Βαλεντίνο? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πήγαμε και οι δυο μαζί. Εσύ κι εγώ. Στο κάτω-κάτω δεν θα πήγαιναμε όλοι μου σε ένα τέτοιο μέρος. Πρώτα όμως πήγαμε και είδαμε τον Αλέξανδρο, νομίζω. Πήγες τη νύχτα και είδες τον Αλέξανδρο και τον Βαλεντίνο? Πρέπει να πηγαίνω επάνω. Στάσου. Όχι, όχι, πρέπει να πάω πάνω στο δωματιό μου και να κλειδώσω έξω όλη αυτή την ασχήμια. Ήταν ωραία μέρα σήμερα, δεσμής Μαργκό, ε? Δεν ξέρω. Εγώ έχασα τη δική μου. Πώς είπατε? Έχασα τη μέρα μου. Έψαξα παντού, αλλά δεν μπόρεσα να τη βρω. Αισθάνεστε καλά, δεσμής Μαργκό? Τι με λες έτσι? Δεσμής. Με λες Εύη. Μάλιστα, δεσμής. Πες το λοιπόν, πες Εύη. Εύη. Εμπρός. Κυρία Μαργκό. Εύη, εσύ είσαι? Και βέβαια εγώ είμαι. Σας έκανα ακόμα μια χάρη. Εύη, για όνομα Θεού. Μην κλαψουρίζετε. Συχαίνουμε τους κλαψιάριδες. Θέλω απλώς να σας πω ότι σας βρήκα την Άννα. Την έχω κλειδωμένη εδώ, στο δωμάτιό της. Σώα και αυλαβή. Είναι εντελώς καλά? Μην ανησυχείτε. Φροντίζω εγώ. Είμαι η μόνη που ξέρει να τη μεταχειριστεί. Είναι κακό κορίτσι. Χρειάζεται λίγη πειθαρχία. Λέει ψέματα, ξέρετε. Φοβερά ψέματα. Της χρειάζεται ένα καλό μάθημα, σαν τους άλλους. Δώσε μου να μιλήσω στην Άννα. Α, όχι. Δεν μπορεί να σας μιλήσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η σειρά της. Α, πρέπει να πηγαίνουμε με τη σειρά, ξέρετε. Αυτό είναι πολύ άβολο, γιατί η Άννα ποτέ δεν μου δίνει τη σειρά μου με τη φίλησή της. Αναγκάζομαι να την πάρω μόνη μου. Εύη, τι είναι αυτά που λες? Η Άννα δεν αισθανόταν καλά. Πονούσε το κεφάλι της. Κι έτσι απλούστατα, ανέλαβα εγώ. Α, αισθάνομαι περίφημα. Δεν είμαι ποτέ άρρωστη. Αυτά τα αφήνω σε αυτή. Όλα τα ενοχλητικά πράγματα, όπως οι αρρώστιες και τα γεράματα, τα αφήνω σε αυτή την ασχημομούρα. Εύη, πώς μιλάς έτσι για την Άννα? Δώσε μου την Άννα, Εύη, αμέσως. Θέλω να της μιλήσω. Εύη. Εύη, μ' ακούς? Εύη. Τότε. Τότε ποια είναι αυτή στο τηλέφωνο? Η Άννα. Η Άννα. Είναι κλειδωμένη στο δωμάτιό της και τηλεφωνεί. Χρησιμοποιεί το όνομά μου. Προσποιείται ότι είμαι εγώ. Την άκουσα από την πόρτα. Εμπρός. Εμπρός. Μιλήστε της. Κρατήστε της το τηλέφωνο όσο μπορείτε. Πάω εκεί. Θα έρθω μαζί σας. Εμπρός. Εμπρός. Κυρία Μαργκό, μ' ακούτε? Ναι. Σ' ακούω, Εύη. Τι θα πρέπει να κάνετε? Είστε διατεθειμένοι να με βοηθήσετε? Τι πρέπει να κάνω? Ελάτε πάνω μαζί μου να τις μιλήσουμε. Δεν θα μας μιλήσει. Θα προσπαθήσουμε. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την Άννα. Να προσπαθήσουμε. Λέτε να κλείσει. Θα το δούμε αμέσως. Άννα. Άννα, είσαι μέσα. Τα τι έκανες τώρα. Με βρήκε. Αυτό δεν ήθελες? Τα κατάφερες εκεί, δεν είχες? Άννα, άνοιξέ μου. Πάντοτε με ζήλευες, Μαργκό. Ήθελες να με βγάλεις από τη ζωή σου. Τώρα τα κατάφερες. Φώναξες αυτόν τον Καρζί και την αστυνομία να με κυνηγήσουν ώστε να ήμουν εγκληματίας. Δεν είμαι εγκληματίας.
Τον Αλέξανδρο και τον Βαλεντίνο μόνο που τους άντιξα με ένα ψαλίδι για να τους δώσω ένα μάθημα. Πού να ξέρω το κρέας τους ήταν μαλακό σαβούτυρο. Δεν φταίω εγώ αν πέθαναν οι ανόητοι. Τους άντιξα απαλά. Αλλά η αστυνομία δεν θα το πιστέψει. Θα πρέπει να κρυφτώ εδώ μαζί σου. Πώς σου φαίνεται αυτό. Οι δυο μας μόνες. Εγώ και εσύ. Ο Θεός ξέρει αν θα μπορέσω να το υποφέρω. Είσαι πολύ ανιαρή συντροφιά, φίλη μου, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Μπορεί να χρειαστεί να το σκάω κάπου για λίγη διασκέδαση. Τον ακούς? Προσπαθεί να σπάσει την πόρτα για να σώσει την αγαπημένη του. Πολύ συγκινητικό. Πες του να φύγει, Άννα. Πες του να μην μας σκοτίζει. Πες του ότι αν δεν φύγει, δεν θα σε ξαναδεί ζωντανή. Έλα, μίλα. Μίλα, σχημουμούρα. Τόνι, περιμένεις, Άρικα. Άννα! Άκουσε με καλά. Έλα στην πόρτα και ξεκλείδωσέ την. Φύγε, φύγε. Τ' άκουσες, Καζανόβα. Φύγε, λέει. Καζανόβα. Ωραίο ιδίλιο είχες, Άννα. Νόμισες πραγματικά πως μπορούσε κανείς να σε ερωτευτεί? Ας γελάσω. Ρίξε μια ματιά στο μαγικό καθρέφτη. Ας σχημουμούρα. Άννα, άκουσέ με. Εξαφανίσου! Ξεκλείδωσε την πόρτα. Η Εύη Λινάρδου είναι εδώ μαζί μου. Θέματα! Ξεκλείδωσε την πόρτα και θα δεις μόνη σου. Δεν είσαι εσύ, Εύη. Η Εύη είναι εδώ μαζί μου. Ψέματα! Πέστε της κάτι, Δεσποινής Λινάρδου. Άννα, δεν προσπαθούμε να σε γελάσουμε. Εγώ είμαι η πραγματική Εύη. Η Άννα δεν είναι εδώ. Έφυγε. Είναι άρρωστη και ταλαιπωρημένη και θέλει να την αφήσετε ήσυχη. Δεν είσαι άρρωστη και ταλαιπωρημένη, Άννα. Εγώ όχι, δεν είμαι. Αυτή είναι. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εγώ είμαι η Εύη. Είμαι μια χαρά. Είμαι όμορφη. Είμαι δημοφιλής. Διασκεδάζω πολύ. Δεν αρρωσταίνω ποτέ. Θα γίνω διάσημη. Αυτή η κοπέλα, ποια είναι? Ξέρεις ποια είναι, Άννα. Είναι η Εύη Λινάρδου. Είναι απατεών. Ξεφορώ τώρα στην. Πες να φύγει. Καλά. Καλά. Πηγαίνετε να ειδοποιήσετε έναν γιατρό. Γιατί να ειδοποιήσει γιατρό? Είναι άρρωστη? Όχι. Τότε γιατί να ειδοποιήσει γιατρό αφού δεν είναι άρρωστη? Δεν μου πολύ αρέσεις εσύ. Είσαι ύπουλος. Άδικα τριγυρίζεις εδώ πέρα. Δεν είσαι ο τύπος μου. Έχω πολλούς εραστάς. Άννα! Μην μιλάς έτσι, μιλάς από το όνομα. Δεν είμαι η Άννα. Ναι, είσαι. Είσαι η Άννα. Και δεν θέλω να είσαι καμιά άλλη. Μ' αρέσει ακριβώς όπως είσαι. Και σ' άλλους θα αρέσεις αν τους το επιτρέψεις. Θα τους αρέσεις εσύ, η Άννα. Όχι, δεν είμαι η Άννα. Δεν θέλω να είμαι η Άννα. Τη μισώ. Η Άννα είναι εξαιρετικό κορίτσι. Είναι έξυπνη και ευαίσθητη. Ναι, και όμορφη. Όμορφη? Αυτή η γεροντοκόρη? Αυτή η ασχημαμούρα? Άφησε το ψαλίδι, Άννα. Άφησε το. Πώς πρωτογνώρισες τον Βαλεντίνο, Άννα? Σε ένα μπαρ. Καθόταν και έπινε. Γύρισε και με κοίταξε. Ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Όπως όλοι οι άντρες. Ερωτεύονται χωρίς να το θέλουν. Έχω αυτό το μαγνητισμό. Τον αισθάνεσαι κι εσύ? Άφησε το ψαλίδι, Άννα. Δεν είμαι η Άννα. Είμαι η Εύη. Πες το. Πες, Εύη. Είσαι η Άννα.
Βοήθησέ με, Τόνι. Όλα θα πάνε καλά, Άννα. Αισθάνομαι τόσο κουρασμένη. Όλα θα πάνε καλά.